Συμπεριφορά ορισμένο. Αυτό είναι το παράπονο. Η ανακοίνωση του ΔΣ του Ηλιακού Τάσο λέει ότι φαίνεται ότι οι Ζακυνθινοί δεν είναι ενδιαφέρονται όχι μόνο για την υπόλοιψή του, αλλά ούτε και για τον τουρισμό του που τόσο πολύ μέχρι σήμερα ο κόσμο των Λαγινών υποστήριζε. Και πιστεύω ότι πειράζει τον κάθε Ζακυνθινό που σκέπτεται σωστά και υγιώ ότι δεν είναι τώρα. Εντάξει, με πείραξε γιατί είναι κρίμα οι λίγοι να στιγματίζουν του πολλού γιορτέ. Τόσο στα Λεχενά έχει κατέβει. Τόσε φορέ και το ξέρει. Στα Λεχενά στο πρώτο γύρο είχε κατέβει. Ναι, ήμουν εκεί. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα απολύτως. Ακριβώς. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτό. Θα σου πω και κάτι άλλο, Τάσο, μισό λεπτό. Βέβαια, ήταν και είναι το μοναδικό γήπεδο, Τάσο, από ό,τι ξέρω, ναι. Από όσα έχω πάει, μετά της πρώτης εθνικής, γιατί μεταδίδω, όπως ξέρεις, και παιχνίδια πρώτης εθνικής. Έχω μεταδώσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Πανηλιακού. Έχω πάει Καλαμάτα όταν δούλευα στον Sky, τότε στον Αλφα τώρα. Έχω πάει Παναχαϊκή. Εκεί δεν επιτρέπεται τα μπουκάλια. Επιτρέπονται μόνο ποτήρι πλαστικό με νερό και για ευνόητους λόγους για να μην πετάνε τα μπουκάλια στους διαιτητές. Στην Ελλάδα δεν δίνουν μπουκάλια. Στα Λεχενά. Όσο πάει δεν δίνουν μπουκάλια, δίνουν πλαστικά ποτηράκια. Πού? Πλαστικά ποτηράκια στα γήπεδα. Στα γήπεδα. Ναι. Μπουκάλια είπα. Δεν κατάλαβα πού πήγαινε. Στα Λεχενά, Τάσο, όταν πας να πάρεις ένα μπουκάλι νερό, σου βγάζουν το καπάκι. Το αδειάζουν στα. Όχι, σου βγάζουν το καπάκι από το μπουκάλι και σου δίνουν. Λοιπόν, αυτό στο Ιζάκηθο δεν έγινε και είδαμε τι έγινε, τέλος πάντων, ναι, πόσα μπουκάλια πέσανε και μάλιστα ένα σύμβουλο του Ηλιακού Λεχενών το χτυπήσανε στο κεφάλι και... Μπορεί Γιώργο μου, δεν αμφιβάλλω σε αυτά που λέμε. Αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτά, εγώ στέκομαι στην κακή μεταχείριση που είχαμε εμείς, που θα ήθελα σε αυτό το σημείο, Τάσο, να πω ότι εγώ προσωπικά βάζω στην άκρη την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Εγώ προσωπικά έχω βοηθήσει τη Ζάκυνθο και θα πω που την έχω βοηθήσει. Θα πρέπει επιτέλους να ξέρουν όλοι ότι το beach volley το οποίο έγινε, το πανελλήνιο beach volley που έγινε στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 99 που μας πέρασε, και θα παρακαλέσω και τον κύριο Αγκαλιανό, ο οποίος, το δήμαρχο. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος αυτού. Και ο κύριος Μπαρτζέλης που ήταν κοντά. Και ο κύριος Μπαρτζέλης, ο οποίος είναι πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Ζακυνθίων. Να βγουν και να το πούν ή να ερωτηθούν γι' αυτό ότι το beach volley στη Ζάκυνθο πήγε από μένα, κύριε. Μα το διαβεβαιώνω εγώ, δεν έχει. Γιατί να το πει. Εχθές ήμουνα εγώ αυτός που εκτός από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση όπου εργάζομαι και πήγα να βγάλω ένα μεροκάματο μετέβωσα τον αγώνα και για την αεροζήτα. Για την αεροζήτα, γιατί εγώ είχα δουλειά να κρατήσω τα στοιχεία του αγώνα. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν αφιβάλλω αυτό. Από εκεί και πέρα δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι κανένα μα κανένα να σηκώνει χέρι να χτυπήσει εμένα και τον καμεραμάν από τη στιγμή που πάμε να κάνουμε ένα έργο. Εάν αυτοί οι κύριοι θέλανε να πλακώσουν τους διαιτητές, μπορούσαν να το κάνουν κάπου αλλού. Που και πάλι είναι καταδικαστέο. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να σταματήσουν. Εδώ και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα. Εγώ γυρνάνε, πρόβλημα έχω τώρα. Γυρνάνε χρόνια πίσω, όταν ήμουν Τάσο μου 6 χρονών, είμαι 32, όταν ήμουν 6 χρονών και με είχε πάρει ο πατέρα μου στο Μεσολόγγι. Και ξέρεις τι ξύλο είχα φάει 6 χρονών παιδί. Γυρίζουμε 20. 26 χρόνια πίσω, αν είναι τέλος πάντων, Γιώργο, και εγώ δεν αφιβάλλω σε αυτά που λέμε. Πρόσεξε με όμως. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Δεν κατάλαβες τι έγινε. Είχα και εγώ πρόβλημα. Εγώ τώρα κατηγορούμε από το συμβούλιο, από μερικούς του συμβουλίου που με έχουν πάρει τηλέφωνο, ότι έδωσα κασέτα εγώ στην ΟΡΤ. Εγώ το είπα, η κασέτα. Τέλος πάντων, και να το βάλουν βαθιά μέσα στο κεφάλι. Δεν έχει σημασία, Γιώργο. Ότι η κασέτα δεν βγήκε ποτέ από την κάμερα. Εγώ κατηγορούμε. Ο καμεραμάν και εγώ προσωπικά. Γι' αυτό έχω βραχνιάσει, φωνάζαμε ότι μας πήραν την κασέτα. Την κασέτα δεν μας την πήρανε. Η κασέτα ήταν μέσα στην κάμερα. Ναι, εγώ κατηγορούμε την κάμερα. Ότι δεν στήριξα την Ιζάκηθο και όλα αυτά, και στις αθηναϊκές εφημερίδες, αν πρόσεξε σήμερα, δεν γίνεται παρά μόνο μία μικρή αναφορά σε κάποια μικρό επεισόδιο στο 65ο λεπτό. Θέλω να πω ότι και εγώ αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα, Γιώργο, με εσένα. Τάσο, στην εφημερίδα Τα Νέα γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα επεισόδια και αύριο θα διαβάσετε όλοι τι γίνεται, γιατί αυτή η καταγγελία που έχει βγάλει ο Ηλιακός Λεχενών έχει πάει σε πάρα πολλές εφημερίδες αθηναϊκές. Τέλος πάντων, ναι. Και εδώ στον τοπικό βέβαια τύπο και στον πατραϊκό τύπο που ήδη η Πελοπόννησος τους έγραψε για το ξύλο που έφαγαν οι διαιτητές. Και όλη η φιλάθλη Ελλάδα θα ξέρει αύριο τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή στην Ζάκυνθο. Τέλος πάντων, Γιώργο. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό. Να κλείσω πριν. Να σε ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό. Γιώργο, δυστυχώς να πω... η συνεργασία μας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όχι επειδή φταίς εσύ. Γιώργο μου, να κλείσω εγώ ένα λεπτό. Αλλά από τη στιγμή που θα ήθελα και εσύ σε αυτό να συμφωνήσεις, όταν σπαταλούσαμε 15 λεπτά και να ξέρουν οι φίλοι ότι αυτά τα 15 λεπτά χρεώνονται τηλεφωνικά για να βγάζουμε την Ζάκυνθο στον αέρα και να προβάλλουμε το νησί. Να προβάλλουμε
στην Δέλτα Αρχική, να προβάλλουμε το τοπικό πρωτάθλημα, να προβάλλουμε το βόλεϊ που εχθές εγώ είχα την κάμερα και τράβαγα την ομάδα της Ζακύνθου, το ΖΑΟ, που έπαιζε με την Ολυμπιάδα βόλεϊ πριν αρχίσει το παιχνίδι, για να δείξουμε σήμερα σημειότυπα του βόλεϊ. Όταν προβάλλουμε τον μπάσκετ της Ζακύνθου, την Α1 SKI που αγωνίζεται και όλα τα άλλα αθλήματα, δεν ανέχουμε, κύριε Γιώργο, και εγώ. Περίμενα να σου πω και εγώ το ίδιο παράπονο με σένα, γιατί και εγώ την ίδια χαριστία γνωρίζω μερικές φορές. Έτσι, ακριβώς όπως μου το λες και εσύ, και εγώ από που είμαι Ζακυνθινός. Θέλω να κλείσω, Γιώργο μου, και να καλλινιστήσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι η αναφορά σε όλα αυτά που έγινε με τα επεισόδια στο τέλος ήταν λάθος των ανεγκέφαλων. Ήταν λάθος. Όμως δεν μπορούμε να στιγματίσουμε όλους τους ανθρώπους που ήταν και τους φιλάθλους που χειροκρότησαν την ομάδα των Λεχενών και τα παιδιά για την προσπάθεια και για το διπλό που έκαναν. Αυτό θέλω να πω. Κανένας δεν είπε για, για τους 800. Και δεν πιστεύω ότι πήραξε κανείς την αποστολή. Αλλά θέλω να ξέρεις κάτι, ότι επειδή επικοινώνησα, γιατί έπρεπε να κάνω το ρεπορτάζ, για εκτενέστερο ρεπορτάζ, επειδή επικοινώνησα με τον διαιτητή του παιχνιδιού, έκανε συμπληρωματική δήλωση και καυτηριάζει πάρα πολύ την ομάδα, καταγγέλει την ομάδα, θα έχει πρόβλημα η Ζάκυνθος από ό,τι μου είπε, και μάλιστα μου φωτογράφησε και τρεις παίκτες της Ζακύνθου, οι οποίοι τον γροθοκόμισαν άγρια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Περνάμε σε άλλο πλέον. Εντάξει, θα κρίνει ΕΠΟ, θα γίνουν συμπληρωματικές, θα γίνουν ανακρίσεις. Εγώ θέλω, Γιώργο, να ξεκαθαρίσω τη θέση των Ζακυνθινών ότι δεν είναι αυτή η λίγη, έτσι. Αυτό θέλω να καταλάβει, Γιώργο μου, και το ξέρεις, πιστεύω. Και ότι η αποστολή ήρθε με τις γυναίκες τους, με τον κύριο Λεολέη, μίλαγα εγώ. Δεν έγινε τέτοιο θέμα, δεν στήθηκε, έτσι, Γιώργο μου. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Όταν πάνε τα γυναικόπεδα και όταν ένα κοριτσάκι 7 χρονών φώναξε ηλιακός και πετάχτηκε κάποιος κύριος 55 χρονών και το έβρισε, από εκεί και πέρα πώς αυτή η μάνα να πάει το παιδάκι της πάλι στο γήπεδο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλάθλων της Ζακύνθου. Θα παρακαλέσω στη ροή να τον πάρει τηλέφωνο για να μιλήσουμε, αλλά θα περάσω και στον Βασίλη τον Κλαμπάνο. Βασίλη, άκουσες και εσύ τι είπε και ο Τάσος αλλά και ο προπονητής σου. Εσύ τι έχεις να πεις? Θέλω να πω, η γνώμη μου είναι ότι ήσουν στους κακοφάνης η διαιτησία, γιατί ίσως να έχουν συνηθίσει να τους παίζει 70-30. Μας έπαιξε καθαρά μόνο το 50-50 και μάλλον τους κακοφάνης, δεν κάνουν ό,τι κάνουν. Πώς θα να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μανιάτη, γιατί ήταν άψογος, παρόλο που είχε να κάνει με τόσο άγριο λαό, ήταν άψογος. Για μένα εγώ θα του πω ένα μεγάλο μπράβο. Και ένα μεγάλο πρόβλημα να πω και στο λάθος μας. Συγγνώμη, στη ροή, όχι, θα ήθελα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών να βγάλουμε στον αέρα. Είχε πάρει νωρίτερα, δεν είχε πάρει, ή θα επικοινωνήσει αυτός? Νομίζω ότι το έχεις γράψει το τηλέφωνο. Συγγνώμη, μιλάω στη ροή. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Βασίλη, συγγνώμη. Έλεγα ότι θέλω να ευχαριστήσω τους λάθος μας, που είναι μια μεγάλη δύναμη, πιστεύω. Μας βοηθάει πάντα, όπου και αν πάμε, και πιστεύω ότι το διπλό, ναι, μην είναι κατόρθωμα δικό μας, αλλά ήταν και μεγάλη βοήθεια από τον κόσμο. Γιατί αν δεν είχε έρθει κανένας από τα Λεχενά, πιστεύω ότι θα είχαμε κάτι να χάσουμε. Πιστεύω ότι η τελευταία μας δύναμη ήταν για αυτούς. Για την αστυνομία τι έχεις να πεις, Βασίλη? Τι να πω, ήταν 2.000 άτομα στο γήπεδο και 47 άτομα, οι οποίοι δεν τα βαδάγανε, δεν κάνανε τίποτα. Μπορώ να πω ότι ήσαμε και μέσα γεγονότα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γουσέτη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γουσέτη. Καλησπέρα, κύριε Γουσέτη. Είσαστε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων. Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω αυτά που είπε ο φίλος μου Τάσος Θεοδωσής περί την ανακοίνωση του Ηλιακού Λεχενών. Είναι αβάσιμη για μένα. Γιατί όπως θα ξέρει και ο κ. Κλαμπάνος που έρχεται δίπλα σας, κανένας ποδοσφαιριστής, μα κανένας, έστω παράγοντας, έστω φύλαθλος, δεν ενοχλήθηκε. Ειλικρινά σας μιλάω και με συνοχωρεί αυτό το γεγονός. Μπορώ να πω ότι ναι, μεμονωμένα γίνανε ορισμένα πράγματα. Δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορούμε εμείς, σαν κοινός φύλαθλων, να δεχτούμε αυτό το πράγμα που αναφέρει ο Ηλιακός Λεχενών. Είναι πέρας πέρα βάθμο, πιστεύω εγώ. Και μόνο στον κύριο Αναγνωστόπουλε, ναι, ναι, ότι μετά η αποστολή του Ηλιακού χειροκροτήθηκε από περίπου 2.000 κόσμου που ήταν στο κήπεδο. Πιστεύω ότι δεν θα βρει
τέτοιο λαό άλλη φορά να τον χειροκροτήσει και να αναγνωρίσει την νίκη του. Και ειλικρινά σας μιλάω, αυτό με εξέπληξε πάρα πολύ. Κύριε Γουσέτη, παρακαλώ. Μια ανωτελιά σας παρακαλώ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον αρχηγό της ομάδας σας, τον κύριο Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Το θέμα γνωστό. Σας βλέπω από την αρχή που αρχίζει. Είσαστε καταρχήν, θα ήθελα να πω, είσαστε ένας από τους παλιότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας Ζακύνθου. Έχετε τιμήσει τα χρώματα της Ζακύνθου. Δεν σας καλοπιάνω, έτσι προς Θεού. Λέω την αλήθεια γιατί κάνω χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Μαζί με τον Μαρίνο, τον Φιωρεντίνο, τον Παπαδάτο. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου. Και τον Μαρινάκη, είμαστε οι πιο παλιοί στην ομάδα. Και τον κύριο Μαρινάκη, ναι. Σας ακούμε. Εάν δείξετε όλα τα επεισόδια, όπως θα τα δείξετε, θα δείτε σε όλα τα επεισόδια που είμαι μέσα. Είμαι που κρατάω τον διαιτητή και τον προφυλάζω από το μένος στο φυλάθλο. Κύριε Μουζάκη, το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Δεν αναφέρθηκε κανένα στους ποδοσφαιριστές, εκτός από μένα αναφέρθηκα. Και φυσικά αναφέρθηκα βέβαια στον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος... Ο Αντρέας είναι ένα οξύθυμο παιδί. Λάθος του. Εκ μέρους του σας ζητάω εγώ συγγνώμη. Προσωπικά για σας και για το συνεργάτη σας. Ήταν μια λάθος ενέργεια που δεν τη σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Όπως κουβέντιασα και κατηδίαν με τον Τάση, ζήτησε συγγνώμη όντως. Και είπε ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε. Και σε μένα ζήτησε συγγνώμη για να μην να λέω όλα τα πράγματα όπως είναι. Σωστά, εντάξει. Τη δέχτηκα τη συγγνώμη του κύριε Μουζάκη. Έχετε δίκιο. Μουζάκη, αλλά δεν ήξερα τι είχε συμβεί με τον καμεραμάν. Γιατί εγώ έφυγα πριν και μετά ήρθε και με συνάντησε μέσα στη χώρα και το παιδί έκλαιγε, είχε χτυπήσει. Η κάμερα είχε σπάσει, η οποία κάμερα να σας πω ότι δεν είναι. Έχετε δίκιο, έκαμε ζημιά στην τηλεόραση. Η κάμερα, κύριε Μουζάκη, ήταν δικιά του. Το παιδί δεν ανήκει εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία τηλεόραση, το είχα πάρει εγώ, το πλήρωσα εγώ από δικά μου χρήματα και εγώ από δικά μου χρήματα από ό,τι φαίνεται τελικά θα πληρώσω και τη ζημιά η οποία το είναι πάνω από 400.000. Και σας καταλαβαίνω και σας λέω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα ζητάω εκ μέρους του και δημόσια συγγνώμη, γιατί σας λέω μπορεί να ήταν μια Μουζάκη, ενέργεια της στιγμής, ναι. Του άδικου, το οποίο εκείνη την ώρα τον έπνιγε, όχι ως προς την ομάδα, ως προς το συγκεκριμένο κύριο που σφύριζε τον αγώνα. Μείνετε μαζί μου. Εγώ προσέξτε γιατί πήρα. Ναι, ναι. Βλέπω Γουσέτη, και ακούω με έκπληξη πολλά, παρακαλώ. Κύριε Γουσέτη, δεν σας ξεχάσαμε, σε πολύ λίγο είμαστε μαζί. Εγώ βλέπω και ακούω με έκπληξη πολλά πράγματα. Όπως. Δηλαδή, πρώτον, την ανακοίνωση που βγάλε το Σωματείο των Λεχαινών. Δεύτερον, τον κύριο Κλαμπάνο που έχετε δίπλα σας. Που είπε ότι αν δεν χάνανε, δεν θα φεύγανε από το γήπεδο. Ναι, να μας πει τώρα που δείχνετε στην τηλεόραση. Είπε ότι αν δεν ήταν οι 200 φύλαθλοι του Ηλιακού Λεχαινών. Εδώ είπε ότι ήταν τραμπούκι και ότι αν δεν χάνανε, δεν θα φεύγανε. Εάν δεν χάσουνε, δεν φεύγουν από το γήπεδο. Μάλιστα. Να μας πει τώρα που δείχνετε στην τηλεόραση, εάν ένας φύλαθλος της Ζακύνθου, είτε ανεγκέφαλος, είτε εγκεφαλικός, είτε γνωστικός, επήραξε μία τρίχα τα παιδιά. Το μόνο που έγινε και ήμουνα παρόν, κύριε Μουζάκη, όταν φεύγανε για τα αποδυτήρια, κάποιος φίλος της Ζακύνθου του πέταξε ένα μπουκάλι, το χτύπησε στο τώρα πόδι. Τώρα να σας πω κάτι, μου λέτε για 2.000 άτομα. Θα σας πω, δεν τελείωσα, θα μου ακούσετε. Ναι, ναι. Του πέταξε το μπουκάλι, σηκώθηκαν πάρα πολύ από την κερκίδα και τον... τον έβρισαν τον φύλαθλο αυτόν και αμέσως άρχισαν να χειροκροτούν όλη την ομάδα του Ηλιακού. Αυτό έγινε. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στον Κλαμπάνο και είναι παρόν. Εγώ αυτό που άκουσα σας είπα. Ναι, ναι. Να του δώσουμε το λόγο, μιας και είπατε για τον Κλαμπάνο. Βασίλη, άκουσες τι είπε ο κύριος Μουζάκης. Κύριε Μουζάκη, κάνατε κάποιο λάθος. Έχω απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέω. Πρώτον, στο 5ο λεπτό κιόλας, δέχτηκε ένα χτύπημα αντικανονικό. Πιστεύω να το είδατε όλοι. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Όταν μου λέτε για αντικανονικό χτύπημα, τότε να τον γυρίσουμε στο πινκ πονγκ ή στο γκολ. Όχι, κύριε Μουζάκη, κάνετε κάποιο λάθος. Ήταν εκτός φάσης, κύριε Μουζάκη. Η μπάλα πετούσαν ακριβώς απέναντι, ήρθε το νούμερο, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο και μάρινος, το κεφάλι. Αν είσαι στο γήπεδο θα το είδατε. Και δεύτερο, που λέτε δεν έχετε εδώ με εμάς, πέσανε 3.000 μπουκάλια μέσα. Απ' τη μία πλευρά πέσανε τα μπουκάλια, απ' την άλλη πέσανε οι πέτρες. Εγώ σου σε πάω στην ουσία. Ότι αν δεν χάνατε, δεν θα γυρνάγατε ζωντανή στα Λεχαινά. Εγώ σας λέω που κερδίσατε. Που κερδίσατε. Να μου πει πώς γυρίσατε πίσω. Τη γνώμη, εγώ είπα τη γνώμη μου. Εγώ πίστευα. Μα για τη γνώμη σου λέω. Ναι, είπατε ότι αν δεν χάνατε, δεν θα γυρνάγατε στα Λεχαινά. Και εγώ σου λέω, σε πάω στην ουσία. Κερδίσατε. Ωραία. Δηλαδή δεν χάσατε. Να μου πείτε πώς γυρίσατε πίσω. Δηλαδή γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις. Όταν λες ότι αν δεν έχανα,
Δεν θα γύρναγα πίσω. Και κέρδισες. Και σε χειροκρότησανε από τα 2.000 άτομα τα 1.800. Ας τους 200. Και πήγατε σαν κύριοι και γυρίσατε πίσω. Να μου πεις πώς γύρισες πίσω. Κύριε μου, Ζαγύρι, να πω κάτι. Είμαι 35 χρονών, γιατί είναι πολύ καλός δημοσιογράφος, δεν το λέω. Αλλά άκουσα, είδα την περιγραφή του αγώνα και είναι γνώστης όλης, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, είναι γνώστης όλης της ομάδας του Ακίνθου. Τα μικρά τους ονόματα, πόσο χρονών είναι ο καθένας, πόσα χρόνια παίζει στην ομάδα. Δηλαδή, κύριε Μουζάκη, τέτοιους... ασχολούμαι χρόνια με τη Ζάκηθο, ίσως να μην το ξέρετε. Το ξέρω, εκτός το ξέρω, μας τιμάς και ναι, ευχαριστούμε. Δεν με τιμήσατε όμως, κύριε Μουζάκη. Όχι, έχει εσύ, δίκιο όχι, και σου έχω ζητήσει από την αρχή που τηλεφώνησα σε εσάς, ζήτησα εκ μέρους συγγνώμη. Και σας το λέω. Κύριε Μουζάκη, να σας πω κάτι. Δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα για την προσωπική μου ακεραιότητα, για τη σωματική μου ακεραιότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο κύριος Καπανδρίτης ούτε καν με πήρε ένα τηλέφωνο, γιατί ο κύριος Καπανδρίτης με ξέρει πάρα πολύ καλά και το ξέρω πολύ καλά. Και να σας πω, κύριε Μουζάκη, και κάτι άλλο. Τελικά, ποιος είναι προπονητής στη Ζάκυνθο? Κύριος Βασιλείου. Ο κύριος Βασιλείου. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί από το πρώτο λεπτό μέχρι το εκατοστό που παίξαμε, ο κύριος Καπανδρίτης ήταν και έδινε εντολές, οδηγίες, όπως κάνει ο κύριος Καντελάκης στον Ιωνικό. Τελικά τον κύριο Γέμελο δεν ξέρω γιατί τον έχει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, συγγνώμη. Επειδή σπικάρω και τα παιχνίδια του Ηλιακού Λεχενών. Ο κύριος Λεολέης ποτέ δεν έχει κατέβει στον πάγκο, είναι πάντα αστυνόμος στην κερκίδα και αυτό έπρεπε να πράξει και ο κύριος Καπανδρίτης. Έπρεπε να κάτσει πάνω στην κερκίδα μαζί με τον κύριο Λεολέη και αν γινόταν κάτι, όπως έγινε, να έρθει να μας αστυνομεύσει. Κύριε Μουζάκη, να πάμε και λίγο στον κύριο Γουζέτη. Μείνετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γουζέτη, ακούσατε τι ακριβώς συνέβη, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Γουζέτη. Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Νομίζω ότι ο κύριος Μουζάκης αναφέρθηκε σε πράγματα που είναι σωστά. Εγώ το μόνο πλέον που έχω να προσθέσω, ειδικά για τον κύριο Γκλαμπάνο, επειδή βρίσκεται δίπλα σας. Βρεθήκαμε σε ένα πηγαδάκι μεταξύ ποδοσφαιριστών του Ηλιακού και εμένα. Και μάλιστα μίλαγα με πολύ καλά λόγια και κολακευτικά για τον Ηλιακό Λέχενον. Και αναφέρθηκα και στον Βαγγέλη τον αυτό, τον σκόρερ του μοναδικού γκολ. Και μάλιστα τον ρώτησα τον Βαγγέλη πόσα γκολ έχει βάλει. Και γενικά κάναμε μια συζήτηση πάρα πολύ καλή, πιστεύω, σε καλό κλίμα. Αυτό δείχνει, το λέω για τον κύριο Γκλαμπάνο, πόσο λάθος είναι σε αυτά που λέει και πόσο ήρεμα και όμορφα έφυγε η αποστολή του Ηλιακού Λεχενών. Και ήταν και παράγοντες εκεί του Ηλιακού Λεχενών και πραγματικά τους δώσαμε συγχαρητήρια, τους είπαμε καλή πορεία στο πρωτάθλημα, γιατί πραγματικά έχουν μια ομάδα που αξίζει να μείνει στην κατηγορία. Αυτό έχω να προσθέσω. Κύριε Γουσέτη, θα σας πω κάτι που μπορεί να σας στεναχωρήσω λίγο. Δεν είχα απόψε μαζί μου τον Χρήστο τον Γκράγκαρη, δεν μπόρεσε να έρθει για κάποιον λόγο. Ο αρχηγός της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών, το 5, το 5, αν σας θυμίζει κάτι, ο οποίος μου είπε στο Ferry Boat όταν γυρίσαμε πίσω ότι σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού του πέρασε δίπλα από το κεφάλι ένα κομμάτι μάρμαρο. Το οποίο έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καταλαβαίνετε, αν χτύπαγε αυτό το παλικάρι το μάρμαρο, πού θα ήταν σήμερα. Και σήμερα δεν θα κάναμε εκπομπή, θα είμαστε κάπου αλλού, κύριε Βουσέτη. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα. Σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Και επειδή δηλαδή δεν συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα, κύριε Βουσέτη, πρέπει να συμβεί και στη Ζάκηθο, δηλαδή. Ναι, δεν σας άκουσα, παρακαλώ πολύ. Επαναλάβατε, αν θέλετε. Και επειδή συμβαίνουν δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να συμβαίνουν και στη Ζάκηθο. Όχι. Δεν πρέπει να συμβαίνουν, δυστυχώς. Εμείς το κατακρίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε εμείς, σαν συνδεσμός, να αστυνομεύσουμε 2.000 άτομα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Θα πάρουμε και την αστυνομία για να δούμε και την δικιά της άποψη. Γιατί. Θα πάρω και στην αστυνομία τηλέφωνο να πάρουμε και τη δικιά της άποψη να δούμε πώς θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουσέτη. Παρακαλώ. Κύριε Μουζάκη, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Έχω, ναι. Ναι, σας ακούμε. Σας λέω, με πήραξε πολύ η δήλωση του Ηλιακού Λεχενών. Και μας λέει ότι δεν θα καταδέχονται να έρχονται εδώ για διακοπές, θα φοβούνται. Αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, θέλω να τους πω. Και αν δεν έρθουν στη Ζάκηθο θα χάσουν. Και δεύτερον, δεν μπορεί ο κύριος Ιακωβάκης, προπονητής όν ομάδος, υπόδειγμα, να χαρακτηρίζει φυλάδους αλήτες. Δεν μπορεί από τη μία να λέει το όμορφο της νησί της Ζακύνθου και από την άλλη να λέει αλήτες. Κύριε Μουζάκη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα επεισόδια που γίνανε... Προσέξτε, δεν με αφήσατε να τελειώσω, για τα επεισόδια πάω. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ΠΑΕΛ, με το σωματείο των Λεχενών. Και το είδατε και στο τέλος.
χειροκροτήσανε. Εγώ προσωπικά, όσοι πηγαίναν στο διαιτητή, τους έλεγα: αφήστε το διαιτητή, συγχαρητήρια παιδιά που κερδίσατε, μπορείτε να πάτε στα αποδυτήρια. Και ο κύριος Κλαμπάνος μπορεί να έρθει να δώσει συγχαρητήρια, τον θυμάμαι, και του λέω: συγχαρητήρια, πήγετε τώρα, πηγαίνετε στα αποδυτήρια. Εμάς το πρόβλημά μας ήταν με τον κύριο Μανιάτη. Δεν είναι κύριος για μένα, το Μανιάτη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Σωματείο των Λεχενών κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Σωματείο των Λεχενών υπερασπίσεται τόσο πολύ το Μανιάτη. Γιατί για μένα δεν είναι κύριος. Να υπερασπιστεί το Σωματείο του, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά για τον κύριο Μανιάτη που κόβεται, ας πούμε, και ράπτεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή σας λέω είναι τελευταία χρονιά που παίζω. Παίζω από το 82 ανελειπώς. Μιλάμε για 18 χρόνια. Δεν έχω πάρει κόκκινη ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω πάρει κόκκινη στη ζωή μου. Κύριε Μουσάκη, αυτό που έγινε χθες με τον διαιτητή, γιατί και τις φάσεις, προηγουμένως θα σας πω μια φάση. Ρωτήσατε τον παίχτη του Πανηλιακού, εάν ήταν χέρι, στο ένα μέτρο το έχεις επαφής. Και σας είπε ναι. Στο σούτ του Τριανταφυλλίδη, όταν λέτε ότι η μπάλα αποκρούστηκε και κόβετε την έκφρασή σας και λέτε από τον τάδε ποδοσφαιριστή γιατί έχει χτυπήσει το χέρι του. Δεν το είπατε εκείνη την ώρα. Συγγνώμη, πού το είδατε εσείς αυτό? Στην τηλεόρασή σας. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε προβάλει το παιχνίδι. Το έχω δει εγώ από εδώ. Πώς γίνεται αυτό? Το πρόβαλε η Ροζίτα. Α. Το έχω δει εγώ από εδώ. Συγγνώμη. Και είναι κάποια φάση που σουτάρει ο Τριανταφυλλίδης, χτυπάει το χέρι κανονικά. Το χέρι καθαρά, κόβεται την έκφρασή σας και λέτε χτυπάει στο... Δεν σας πήγαινε να πείτε όχι, χέρι εκείνη την ώρα. Κάνετε λάθος. Και λέτε στον τάδε ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκείνη την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέλω να πω. Σαν δημοσιογράφος έτσι το είδατε. Για τη στιγμή που δεν το σύριξε ο διαιτητής, δεν μπορείτε να πείτε στο χέρι, λέτε στον ποδοσφαιριστή συγκεκριμένο. Εγώ πρέπει να πω ότι ο διαιτητής, από τη συμπεριφορά του, όχι από τις φάσεις, εγώ τις φάσεις τις αφήνω απόξω. Από τη συμπεριφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε κατηδίαν ομιλίες που είχαμε, ήταν προκαταλημένος. Μάλιστα. Προσέξτε, τις φάσεις έχω δει καλύτερες διαιτησίες, έχω δει και χειρότερες. Έχω δει και χειρότερες από αυτή που έγινε εχθές. Αλλά, στην καταδίαν ομιλίες που είχαμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο άνθρωπος ήταν προκατελημένος, ήρθε αποφασισμένος. Και δεν λέω ότι ήταν... Γιατί και εγώ πήγα στον κύριο Ιακωβάκη και του είπα κάποια στιγμή ότι εσύ τα δημιούργησες όλα. Ναι, το είδαμε αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω. Εγώ σας το λέω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Εγώ πήγα στον κύριο Ιακωβάκη και του είπα εσύ τα δημιούργησες όλα. Δηλαδή, γιατί έρθατε με στημένο διαιτή με στη Ζάχιστο. Δηλαδή εννοείται ότι ο κύριος Ιακωβάκης έστησε τη διαιτησία. Κοιτάξτε, να δείτε να έρχεται μια ομάδα και είναι στημένος ο διαιτής και κάνει τα ψέματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν προκαταλημένος ο διαιτής σε πολλές φάσεις όταν και εσείς ο ίδιος. Σε μια φάση με το offside λέτε δεν ξέρω γιατί το άφησε να στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω γιατί άφησε να εξελιχθεί η φάση. Θυμόσαστε ποια φάση σας δύο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μάλιστα. Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι... Είναι σεβαστή η άποψη. Εγώ κατηγορώ τα επεισόδια. Οποιανού περιμένω. Εγώ κατηγορώ τα επεισόδια, τα κατακρίνω μέχρι ένα σημείο. Γιατί και ο κόσμος είναι όχλος. Και κάποια στιγμή και ο κόμπος φτάνει μέχρι το χτένι. Μάλιστα. Κύριε Μουσάκη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ναι, ναι. Σας σέβομαι σαν δημοσιογράφος. Για το λειτουργήμα που κάνετε, είσαστε πολύ καλός και αντικειμενικός. Και το να κόψετε τη σχέση σας με τη Ζάχιστο για το προσωπικό σας θέμα, πιστεύω ότι αυτό θα σας στερήσει να επεκτείνετε τη δραστηριότητά σας. Προσέξτε. Σας καταλαβαίνω, αλλά όπως και εμείς πιστεύουμε ότι αδικηθήκαμε από το διαιτητή, έτσι κι εσείς, δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε την μπάλα, έτσι κι εσείς αδικηθήκατε από ορισμένους της Ζακίνθου. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό που σας λέω. Να σας πω κύριε Μουσάκη, οι ορισμένοι... Σας άκουσα προηγουμένως που λέγατε στο Θοδόση ότι δεν με έχει βαρέσει ο πατέρα μου και αυτά. Το δέχομαι. Αλλά από τη στιγμή που κάνουμε όλοι... Δεν είπα εγώ για τον πατέρα μου, προς Θεού, δεν είπα τίποτα. Ναι, εντάξει, ότι από μικρό παιδάκι που είσαστε όχι, και... Όχι, είπα ακριβώς ότι όταν ήμουν 6 χρονών, με είχε πάρει ο πατέρας μου μαζί στο Μεσολόγγι, όπου έπαιζε ο Αστέρας Αμαλιάδας με την ομάδα του Μεσολογγίου και είχα φάει ξύλο εκεί πέρα. Και μετά λοιπόν από 26 χρόνια πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Ακριβώς, άρα δεν σας είχε βάρει ποτέ ο πατέρας σας. Αυτό θέλω να πω. Ότι από τη στιγμή που κάνετε κάποιο λειτουργήμα, όπως εσείς και εγώ σαν ποδοσφαιριστή, θα τα ανεχόμαστε όλα, έτσι πιστεύω είναι. Και αν έχετε δίκιο. Και στο Φιλμέτ, τόσες
τέτοιες έχουν κάνει στα συνεργεία, εκεί θα σταματήσουν τη δημοσιογραφική. Εκεί πάμε αλλού, κύριε Μουζάκη, εκεί πέρα παίρνουν λεφτά το Filmnet για αυτά. Εμείς δεν παίρνουμε λεφτά. Εγώ ήρθα εκεί πέρα για να πάρω ένα μικρό μεροκάματο. Το δέχομαι, σας λέω και κατακρίνω την ενέργεια, γιατί το μεροκάματο κάνανε και κάποια ζημιά. Θα πληρώσουμε μισό εκατομμύριο. Καλώς, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Και εγώ καλή νύχτα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι το σύνδεσμο φυλάθλων του Ηλιακού, θα τον ακούσουμε και αυτόν. Υπάρχει δημοκρατία. Ακούσαμε τον κύριο Γουσέτη, ακούσαμε τον Κλαμπάν, ακούσαμε τον Μουζάκη. Πάμε και στον κύριο Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γαμαστόπουλε. Σας ακούμε. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Θα ήθελα, όσον αφορά τον κύριο Μουζάκη, γιατί νομίζω ότι και εμείς είμαστε στο γήπεδο. Έχουμε πάει σε όλα τα γήπεδα που έχει πέσει ο Ηλιακός με γενό. Να δούμε λίγο τα επεισόδια πάλι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ναι, και στις Φοιτίες έχουμε πάει και στον Πάμισο έχουμε πάει σε όλα τα γήπεδα. Αυτό που συναντήσαμε στη Ζάκηθο είναι πρωτοφανές το γεγονός. Όλοι εμείς τα 200 άτομα, τα οποία τα 20-30 ήταν γυναικόπαιδα, καθόμασταν απομονωμένοι στην εξέδρα και δεν είπαμε κουβέντα, γιατί δεν θα φέραμε από εκεί ζωντανή. Ο κύριος Μουζάκης... Σας δημιούργησαν επεισόδια, έγινε τίποτα πάνω στην κερκίδα. Το παραμικρό που μιλάγαμε, ένα μπράβο στους δικούς μας προσφαιριστές, νιώθαμε την ανάσα του σκαφτή επάνω από το στέκο μας, επάνω στο κεφάλι μας. Δεν μπορούσαμε να πούμε τη γνώμη μας ούτε για την ομάδα μας, ούτε για τίποτα. Παιδάκι έπαιρνε τηλέφωνο στο κινητό και έλεγε η μητέρα σου που ήταν στα λεγενά το σκορ και φοβόταν να μιλήσει στο κινητό. Άλλο μικρό παιδί που δεν πάει ούτε καν σχολείο, είπε να πει ένα ηλιακό να χτυπήσει παλαμάκια και πετάξει, όπως είπε και εσύ κύριε Αναστόπουλο, πολύ σωστά, και το έβρισε με 100 όμως στις εμφάσεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ούτε η Ζάκηθο που είναι ιστορική ομάδα, ούτε και τον πολιτισμό τους εκφράζουν. Ο κύριος Μουζάκης που είπατε προηγουμένως, είχατε στην επικοινωνία σας, βγήκε πρώτος σε κύριο άτομα να κάνει επίθεση στον πάγκο το δικό μας. Κύριε Γεωργακόπουλε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω να έχετε μόνιτορ, δύο αστυνομικούς οι οποίοι περπατάνε. Ναι. Αυτό δεν ξέρω τι αναλογία έχει. Τι αναλογία έχει τώρα, 2.000 κόσμο στα αστυνομική. Στον πάγκο το δικό μας που δεν τα έχει δείξει η κάμερα. 1.000 άτομα, είσατε με 7 αστυνομικούς. Ναι. 1.000 άτομα με 7 αστυνομικούς. Ναι, αυτή η αναλογία, εδώ στον πάγκο το δικό μας, οι δύο αστυνομικοί που κάνουν στον αριστερά στον πάγκο μας. Είναι 1:170. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, τι να πούμε. Χαρακτηριζότανε και οι αγκαλιές, τα παιδιά πετάγανε, δεν μπορώ, παιδιά εισαγωγικά, έτσι. Αν είναι αυτά παιδιά, τότε κάποιοι άλλοι δεν είμαστε τίποτα. Και πετάγανε, είχαν κόψει τα κάγκελα και χτυπάγανε τον κόσμο. Όλα αυτά δεν είναι τραμποκισμοί. Όλα αυτά δεν κάνω κακό στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αν εμείς θα βλέπουμε τόσες παροπίδες, συγγνώμη, είμαστε λάθος. Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Εμείς επιστρέφουμε και πάλι στον Βασίλη τον Κλαμπάνο. Βασίλη, ακούσαμε τις απόψεις και από τα Λεχενά, αλλά και από τη Ζάκηθο. Να κλείσουμε μαζί. Μάλλον από ό,τι μου λένε, έχουμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων. Παρακαλώ να βγάλουμε και τον κύριο Κλαμπάνο στην οθόνη. Θα μείνουμε μαζί τελικά από ό,τι μου λένε, γιατί έχουμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων από Ζάκηθο και από Λεχενά. Βασίλη. Εγώ το τελευταίο που έχω να πω, εκ μέρους του δεκτό μου, θέλουμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φιλάδους μας. Μας ακολουθούν πάρα πολύ εκτός έδρας και είμαστε εκεί εδώ, δηλαδή έχουν πάρα πολύ κόσμο. Τους ευχαριστούμε. Δεν θα τους απογοητεύσουμε. Το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή θα το πετύχουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας έχουν βοηθήσει και ψυχολογικά και οικονομικά, και είναι πολλοί αυτοί, δεν μπορώ να τους ονομάσω, και όπως σας είπα, θα τους απογοητεύσουμε. Όσο για τη Ζάκηθο, εγώ λυπάμαι, διότι σας λέω, έχω παίξει σε γάμα εθνική 6 μήνες, δεν το λέω για να το πενευτώ, αλλά τέτοια πράγματα δεν έχω δει. Το μόνο πράγμα που έχω να πω για τη Ζάκηθο είναι ότι στο τέλος μας χειροκροτήσανε, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρουμε μία ανάσα και να μας δώσουν από την ροή τα πάρα πολλά τηλέφωνα που έχουμε και θέλει ο κόσμος να βγει στον αέρα, αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, σε μία εκπομπή αθλητική δεν μπορούν να ακουστούν όλες οι απόψεις. Ακούστηκαν ορισμένες και επώνυμες, όπως ακούσατε κι εσείς. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί για να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Ζάκηθο, στην τηλεφωνική γραμμή
Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Τριανταφυλλίδη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Ζακύνθου με το νούμερο 12, το οποίο, την οποία φανέλα την έβγαλε και τη φόρησε ανάποδα για να μην καταλάβουμε ποιος είναι, και ανέβηκε πάνω στην κερκίδα περνώντας κάτω από τα κάγκελα του γηπέδου της Ζακύνθου και μας χτύπησε. Και όταν χτυπάει ένας ποδοσφαιριστής, αμέσως ο κόσμος, και λογικό είναι, εγώ δεν έχω να τα βάλω με τον κόσμο, τον ακολούθησαν και φάγαμε το ξύλο που φάγαμε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα, σας ακούμε. Μ' ακούτε? Όχι, στη ροή παρακαλώ, δεν ακούω καλά τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Αναγνωστόπουλο, καλησπέρα. Μισό λεπτό. Παιδιά, στη ροή δεν ακούω καλά τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Για μιλήστε τώρα. Κύριε Αναγνωστόπουλο. Ναι, τώρα σας ακούω, ναι. Θα ήθελα να πω για αυτά που είπατε σε όλη την εκπομπή. Βεβαίως. Από την ώρα που έχετε αρχίσει, συνέχεια με το όνομά μου ασχολείστε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί χίλια άτομα, κύριε Τριανταφυλλίδη, σας είδαν να με χτυπάτε. Ναι, ένα λεπτάκι να τελειώσω εγώ και μετά συνεχίζετε εσείς. Για αυτά που λέτε ότι ήρθα εγώ πάνω στην κερκίδα και σας χτύπησα, ναι, μεν είχαμε κάποιο άτυχο συμβάν, δύο μας, δεν σας χτύπησα, ούτε χτύπησα και το συνεργάτη σας. Όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα. Και αν καταλαβαίνετε, σας έχω καταθέσει και μήνυση. Μάλιστα. Ακούτε? Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά που λέτε ότι χτύπησα τον φωτορεπόρτερ και τι ήταν εκεί είναι ψέμα. Και εσάς, για το λάθος ότι ανέβηκα και ασχολήθηκα μαζί σας, ήρθα και σας ζήτησα συγγνώμη μετά το παιχνίδι. Και για τη διάθεση την καλή που είχα εγώ, μπορείτε να ρωτήσετε και τον κύριο Κλαμπάνο που είναι δίπλα σας, που καθόμαστε και κουβεντιάζαμε μετά το παιχνίδι για ώρα πολύ. Τώρα τι να πω, γιατί ασχολείστε συνέχεια με μένα, δεν μπορώ να καταλάβω. Όσο για το διαιτητή, θα ήθελα να αναφερθώ, αφήνω τον κόσμο που ήταν εκεί να δει τι έγινε. Αυτά θα ήθελα να πω. Τελειώσατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν είπα προσωπικά ότι με χτυπήσατε εσείς. Εγώ είπα το εξής. Παρακαλώ να τελειώσω κι εγώ για να κάνουμε κάποιο διάλογο. Εγώ είπα το εξής, ότι ανεβήκατε πάνω, ναι. Ήρθατε σε μένα. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν χτυπήσατε εμένα. Εσείς χτυπήσατε τον καμεραμάν. Εμένα. Όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα. Να τελειώσω. Εάν γίνεται